Γεια σας, Γκρέιμερς. Τι λέει. Πρέπει να... το βίντεο, ναι. Σκαφέ. Καλώς ορίσατε στο τελευταίο vlog της σεζόν. Της χρονιάς θα έλεγα παραλίγο. Δεν της χρονιάς, γιατί έχει το καλοκαίρι ενδιάμεσα, το οποίο είναι της ίδιας χρονιάς. Ναι, τη σεζόν. Ναι. Τη σεζόν, σεζλόγκ. Ήταν να βγούμε με πετσέτα, σορτσάκια φοράμε ήδη. Ρακέτες του τένις. Καπέλο, γυαλιά κλπ. Στην παραλία. Αλλά αυτά βαριόμαστε να τα κουβαλήσουμε. Τώρα σήμερα τι θα κάνουμε. Και ζέστη. Δεν είναι ακριβώς PC build, αλλά Gramers. Λοιπόν, το συγκεκριμένο πισάκι, για να το βγάλουμε έτσι λίγο, να το τοποθετήσουμε τι είναι αυτό που θα κάνουμε σήμερα. Αυτό το θέμα. Η MSI έβγαλε ένα MSI Approved Gaming PC, το οποίο είναι διαθέσιμο στην M-Systems, αν πατήσετε το link στην περιγραφή. Και μας λέει, θα το έχουμε αυτό, θέλετε να το κάνετε review. Και λέω, απλό review. Καλό είναι. Εντάξει, στείλτε το μωρέ, να το δείξω. Και λένε, έχουμε κάτι πιο ενδιαφέρον, θες να το συναρμολογήσεις. Και λέω, τώρα μιλάτε σωστά, αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Φυσικά, ακόμα λοιπόν, και για σένα. Αν το βλέπετε αυτό πριν από τη Δευτέρα, δηλαδή Κυριακή που βγαίνει ή Δευτέρα πρωί, το link κάτω στην περιγραφή έχει το Spec A το κουτί και όχι το Spec Α που είναι αυτό. Δεν θα μιλήσω ούτε για τη μέση του τίποτα, πραγματικά δεν έχω ιδέα πόσο κάνει, ούτε κοίταξε ούτε με ενδιαφέρει. Αυτό θα το κρίνετε εσείς. Εγώ απλά θα το συναρμολογήσω γιατί θα έχει πλάκα και να δούμε ίσως στο τέλος του βίντεο και πώς πάει, αν προλάβουμε. Γιατί είναι χθες βράδυ για σας. Οπότε, άμα όντως ενδιαφέρεστε, πιονίστε με M-Systems αν θα πάρει το Spec A ή το Spec Α. Ήταν κάποια συνεννόηση μεταξύ M-Systems και MSI. Έχει διαφορά. Λοιπόν, θα πούμε στα γρήγορα το hardware τι είναι. Όρμα. Εσύ θα το μίξεις, λοιπόν, η ειδικότητά σου. Το βλέπουμε το τροφοδοτικό, λέω, συγγνώμη, το... Ναι, καλά το πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, είδες πως συνείδητα δουλεύω πλέον. Το... Τα μαθαίνεις σημαίνει. Σε 650M, το διάβασα ανάποδα. Το διάβασα ανάποδα, λέω θα πεις W0. Όχι, είμαι πολύ καλός πλέον, ακόμα δεν το διαβάζω ανάποδα. Όχι Θοδωρέ, είναι το W0S9S ανάποδο C. Σαν τους υποβολείς, το κρατάς έτσι, τους κοιτάς στα μάτια, σκλαβώντας, κοιτάνε στα μάτια τώρα, τους έχω γραπώσει τώρα στο λέμα μου. Τι είναι αυτό? Υδρόψυξη για το έπαιξε. Υδρόψυξη είναι αυτό. Το κατάλαβα με το που αφού γκράστηκα. Είναι σαν τα κοχύλια που θα βρεις στην παραλία. Είναι μια H80i, η δεύτερη έκδοση, version 2 είναι, δεν είναι η version 1. Έχει ενδιαφέρον, είναι η πρώτη καινούργια i που βάζω. Ναι, μέσα είναι. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε είναι συνεργασία MSI και Corsair με την MSI, γιατί είναι όλα Corsair και MSI εδώ πέρα. Και Intel. Ναι, έχει και λίγο Intel. Intel, θα σας πω σε λίγο τι είναι. Λοιπόν, να σας δείξω εδώ την Z170α. Αυτή Gaming που έχουμε στο σερβερ. Pro Carbon. Τα πήγαινα και εκεί, το υλικό, το Carbon. Για να τρέχει καλύτερα είναι αυτό, όπως και στις φόρμουλες. Έχει παραπάνω άλογα. Carbon. Δεν αν βάλεις αυτοκόλλητα απ' έξω, παίρνει τουλάχιστον 5 ύπους. Να το έχετε υπόψη σας αυτό, παιδιά. Αυτοκόλλητα σε αυτήν. Κόκκινη σέλα. Σε αυτήν στο κουτί. Δεν ξέρω. Και στα δύο. Δοκιμάστε και πείτε μας πού παίρνετε περισσότερα άλογα. Κάντε benchmark, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και τέλος, σχεδόν τέλος. Έχει πράγμα κι άλλο. Κοντεύει. Μία GeForce GTX 1070, τη γνωρίζετε καλά. Την έκανα review you. Και εμείς την γνωρίζουμε καλά. Ο επεξεργαστής ήταν ένας i7 6700K. Να μιλάμε δικά σας. Εντάξει, εδώ είναι. Έχει πάρα πολύ καιρό εδώ η συγκεκριμένη. Ναι. Επιτέλους θα φύγει. Έχει το ράβο του καιρό. Γιατί την έχεις ακόμη? Δεν πειράζει. Να είδες λίγο την απορία σου. i7-6700K CPU. Κάπα. Ήρθε έτσι γιατί δεν χωρούσε στο κουτί. Κάπα. Είναι καινούργιος. Και οι δίσκοι. Λοιπόν, ένας δίσκος είναι. Στο τι είναι? Μνήμες. Άντε ρε. Έχει λοιπόν, μνήμη. Ένας δίσκος Corsair, το 15 βλέπω εδώ βγήκε. Κοιτάει. Είναι 240 γίγα, ένας Force Le. L-E. Le. Le. Δεν έχει τελίτσα, τι ελί. Σωστά. Le. Ένας 240 γίγα. Και μνήμες, έλα τα γράφει εδώ μπροστά. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Τέσσερις Vengeance. Τι τέσσερις? Τέσσερις λέει. Τέσσερα τεσσάρια στείλανε. Τέσσερα τεσσάρια, 16 γίγα. Vengeance LPX. Στα 2666. Και για το κουτί, όπως είπα στην αρχή, ένα Corsair Spec Α. Όχι Spec A, Spec Α. ALPHA. Πάμε να το φτιάξουμε. Θα πάμε χειροποίητο mode. Πάμε, πρέπει, ναι, κουλουράκι. Πάμε χειροποίητο mode. Ξέρω πότε γράφει, έχει κόκκινο λαμπάκι αυτή η ρε φίλε.
Από μπροστά. Λοιπόν, Θοδωρέ, το κάνουμε φάση tutorial πώς να χτίσετε το δικό σας gaming PC. Γενικότερα έχουμε καιρό να το κάνουμε. Έχω μία έφεση με τα building, τα ναι, video. Ναι, ξέρω. Γενικότερα διαπρέπω σε αυτά, οπότε ξεκίνα. Λοιπόν, μια καλή πρακτική που μπορείτε να κάνετε όταν παίρνετε ένα καινούριο σύστημα είναι να δοκιμάζετε αν η μητρική, ο επεξεργαστής και η μνήμη μπουτάρει, ποστάρει, έτσι λέγεται, ποστάρει, εκτός κουτιού. Έχω τώρα testbench να σας δείξω, αλλά δεν θα το κάνω στο testbench, θα το κάνω πάνω στο κουτί της μητρικής. Δηλαδή, κάτσε να καταλάβω, προτιμάς να είσαι κάπως με παραλία τώρα που είναι της εποχής και να δοκιμάσεις εκεί, εκτός κουτιού. Ναι. Αυτό είναι το... Στην παραλία. Τι, πού το παιδί, εγώ όχι, δεν είναι, επειδή έχω κι εγώ απορίες, δηλαδή, μαθαίνω με τους υπόλοιπους γκρέμερς κι εγώ, δεν είναι... Εγώ ρουφάω γνώσεις αυτή τη στιγμή, Δημήτρη. Τώρα ξέρω ότι σε μια παραλία πρέπει να βάλω τη μητρική κάτω στην αμμουδιά. Ναι. Και την αφήσω εκεί τη φανικά. Λοιπόν, βγάζεις εδώ. Με την κινητή κάμερα κιόλας. Πλάκα κάνεις, φαίνονται και τα εξωγήινα σκαλισμένα γράμματα που έχει πάνω. Άψογα, όπα. Έχει σκαλισμένα γράμματα πάνω. Ναι. Έχει καταπληκτική εστίαση. Λοιπόν, ανοίγετε το σόκετ το επεξεργαστή, αφήνετε το καπάκι, προσέχετε πάρα πολύ, μην χαλάσετε τα πινάκια. Βρίσκετε το βελάκι το οποίο ίσως να υπάρχει πάνω στο σόκετ, δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει μια βούλα εδώ. Οπότε μαντεύω ότι είναι αυτή. Βρίσκεται και τις εγκοπές, φαίνονται αυτές οι εγκοπές εδώ, ρε. Πώς δεν φαίνονται. Τις εγκοπές που έχει ο επεξεργαστής επάνω, όπως και οι εγκοπές που υπάρχουν πάνω στο σόκετ. Αφήνετε απαλά, όχι έτσι, τον επεξεργαστή πάνω στο. Γλυκά, στο γλυκά. Σόκετ. Κατεβάζετε το πορτάκι. Ναι. Το βάζετε να περάσει η βιδούλα από αυτή τη τέτοια και κλείνετε το μπράτσο το οποίο κλειδώνει το bracket πάνω στο socket. Και αφαιρείτε, πετάγεται μόνο το καπάκι εκτός. Καταπληκτικός. Αυτό το κρατάτε σε περίπτωση που θέλετε να. Είτε να πουλήσετε μετά τη μητρική σας, είτε να τη μεταφέρετε, τη βγάλετε σε άλλο, είτε να την αποθηκεύσετε, είτε αν χαλάσει γιατί τη στείλετε για εγγύηση το RMA που λέμε όλοι. Μην το χάσετε αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι εκτεθειμένα τα πινάκια της μητρικής. Και δεν έχει δικαιολογίες, δεν έχει και πολύ χώρο να κρατάει. Δες το. Δες πόσο zoom χρειάζεται για να γεμίσει η εικόνα. Ψαλίδι. Εντάξει, μην παραπονιέσαι, κράτα το σε ένα συρτάρι κάπου. Αν είναι δυναμόν. Ψαλίδι, τι το θες. Για να ανοίξω τις μνήμες. Α, λέω κι εγώ τώρα, τι μαγεία ήταν. Λοιπόν, η Corsair αποφάσισε να στείλει 4 τεσσάρια. Εγώ σας προτείνω να βάλετε 2 οχτάρια για να έχετε επεκτασιμότητα για το μέλλον. Αλλά εντάξει, 32 γίγα. Δεν βαριέσαι. Αλλά είναι όμορφες, είναι κόκκινες. Δεν βαριέμαι. Και επίσης, επειδή είναι και λίγο show αυτό το μηχάνημα, το σύστημα που είδατε, εκτός από το τροφοδοτικό, όλα τα υπόλοιπα τα χαρακτηριστικά του είναι cool, είναι όμορφα. Ας γεμίσουμε όλα τα slots να μην φαίνεται άσχημο. Λοιπόν, για τις μνήμες, Θόδωρε. Τώρα θα χρησιμοποιήσω πάλι τα εκπληκτικά σου zoom skills. Καλά, έτσι. Έλα εδώ. Το έχω. Έλα εδώ. Λοιπόν, κοιτάτε την εγκοπή η οποία έχει πάνω η μνήμη. Κοιτάτε την εγκοπή πάνω που υπάρχει το κάθε slot στη μητρική. Παρατηρείτε ότι ανάποδα δεν θα μπει γιατί είναι σε διαφορετικό μέρος αυτή η εγκοπή. Το έχω δοκιμάσει, παιδιά, ειλικρινά. Ωραία. Δεν μπαίνει αλλιώς. Βάζετε παράλληλα τη μνήμη με το socket να πιάσει, να κουμπίσει κάτω και πιέζεται μέχρι να ακουστούν το κλακ από τα. Πιαστράκια. Τα πιαστράκια, τα θικάκια, τα. Επαναλαμβάνεται άλλες 4 φορές αυτή την περίπτωση. Τρεις, σωστά. Έχεις δίκιο. Το έχεις κάνει ήδη. Ναι, ισχύει. 2. Έλα. Περίμενε, είναι σκλαβωμένες. Να το ζουμάρω. Είναι σκλαβωμένες. Να δω την όλη διαδικασία. Πάντα είχα μια συμπάθεια στην εμφάνιση των Corsair μνημών και. Είναι ωραίο αυτό το κοκκινάκι. Κοίταξε, ξέρω να σε πω, φαίνεται ωραία που είναι γεμάτα ωραία. Τα σλότς με 4 μνήμες. Για όλα αυτά χρειάζεται ψαλίδι, δεν μπορείς με τα γυμνά σου χέρια. Γίνεται πιο εύκολα, να τα παλέψεις κάτω, να τα βάλεις κάτω, να τα σκίσεις στα κουτιά, να ξεκιθούν έξω τα υλικά. Φοβάμαι, έχω καφέ εδώ. Πάρε τον καφέ πιο δίπλα, Δημήτρη. Εγώ πήρα τον καφέ μου, τον άφησα στο σαλόνι. Κράτα κρέμερ. Δεν κράτησαν, ε. Όχι, καθόλου. Καθόλου, έπεσε πάνω μου. Τροφοδοσία. Έχει πάνω πιαστράκια. Λοιπόν, το θετικό με αυτό το τροφοδοτικό είναι ότι όλα τα καλωδιάκια, τα έξτρα του modular, είναι modular, είναι σέμα modular. Δηλαδή όλα εκτός από του επεξεργαστή και της μητρικής είναι αποσπόμενα. Αυτά είναι όμορφα και μαύρα. Αλλά, για να δούμε, εκτός αν το αλλάξαν πρόσφατα. Δεν το αλλάξαν πρόσφατα. Τα υπόλοιπα, αλλάξαν τα μισά, ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον, μισό λεπτάκι να το αποδεσμεύσω. Τα υπόλοιπα καλώδια του επεξεργαστή είναι μαύρο και όμορφο. Της μητρικής, αυτό φαίνεται περισσότερο από όλα, είναι καρνάβαλουθ. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Σε περίπτωση που όντως θέλετε αυτό το μηχάνημα και θέλετε το κομμάτι ομορφιά να. Είτε παίρνετε. Θα πρέπει να έχεις αντίστοιχη διάθεση. Είτε παίρνετε extensions καλωδίου, τα οποία είναι προέκταση και το κομμάτι που φαίνεται στη μητρική φαίνεται το χρώμα που θέλετε, είτε πάρετε μία RMI σειρά.
RMI, RMI. Αν πάρουν ένα εξίδυλο μαρκαδόρ και τα βάψουν αυτά μαύρα. Δεν νομίζω να έχουν υπομονή να κάνουν κάτι τέτοιο. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει την υπομονή. Ωραία. Δηλαδή... Time out τώρα να βρω ψύκτρα. Ο Θοδός με ενημέρωσε ότι δεν κοιτάω στο φακό σε αυτήν την κάμερα και κοιτάω αυτό. Κοιτούσα πάλι εμένα κοιτάς. Τώρα κοιτάω εσένα. Ναι, κοιτάω να του δείξω. Κοιτάω το εδώ στα μάτια μου κοιτάς. Όχι. Λοιπόν, βάζουμε ένα προσωρινό φανάκι. Να δούμε αν ποστάρει, αν είναι όλα οκ. Okay. Έχει λίγη πάστα επάνω. Θα είναι μόνο να δω αν μπαίνει. Αν ανάβει το μηχάνημα θα είναι. Οπότε μην αγχώνεστε να έχετε καλή ψήξη σε αυτό εδώ. Λοιπόν, συνδέουμε στο CPU. Δεν θα είναι αυτή η ψήκτρα που θα έχουμε μετά, έτσι. Λοιπόν. Ωραία, και παίρνουμε το τροφοδοτικό. Χρειαζόμαστε το 24πινο. Και το 8πινο. Δεν μπορούσες ρε Corsair να τα κάνεις και τα δύο έτσι μαύρα όμορφα. Ε, δηλαδή. Ωραία. Τώρα, η συγκεκριμένη μητρική δεν έχει power on and off, οπότε πρέπει να βρούμε το βραχυκλώσουμε. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, πρέπει να συνδέσουμε μια οθόνη πάνω του. Αυτό έχει μόνο DVI-D και HDMI. Δύο καλώδια που δεν έχω αυτή τη στιγμή πρόχειρα συνδεμένα στις οθόνες, οπότε βάλουμε και την κάρτα. Πες την αλήθεια ότι βαριέσαι να βγάλεις καλώδια. Εντάξει, πάρε την αλήθεια Δημήτρη. Ειλικρινά. Οπότε κουμπώνουμε και τη 1070. Να κάνουμε διπλό τεστ. Επίσης, για τη 1070 χρειαζόμαστε δύο PCI Express. Για να δούμε τα γυμναστήρια. Καλωδιάκια. Όχι, δεν δουλεύουν. Λοιπόν, γυμναστήρια. Τι έχουμε εδώ. Θέλουμε ακριβώς αυτό το καλωδιάκι. Το καλό του modular. Έτσι κι αλλιώς κάποιοι θέλουν να σε μη modular, δεν υπάρχει περίπτωση να μην χρειαστείς αυτά τα δύο. Οπότε δεν βάγεσαι, βάλε το τι και τι. Ήταν πολύ ωραίο αυτό το πλάνο που βγάλεις τώρα. Ήταν απίστευτο. PCI Express. Το συγκεκριμένο τροφοδοτικό μπορεί να πάρει μέχρι δύο τέτοιες κάρτες. Μπορεί και παραπάνω με προεκτάσεις κλπ. Αλλά επίσημα βγάζει δύο PCI Express. Βάζουμε ένα εδώ. Ένα 8πινο, ένα 6πινο έχει η συγκεκριμένη κάρτα από ό,τι θυμάστε. Ωραία. Συνδέουμε την οθόνη. Βάζω το splitboard εδώ. Και τώρα θα χωθώ πίσω από το γραφείο να το συνδέσω στην οθόνη και επιστρέφουμε. Χώθηκα κάτω από το γραφείο. Είναι συνδεμένη με το splitboard. Λοιπόν, και δεν είδα πριν που ήταν αυτό. Κάποιο από αυτά είναι. Λοιπόν, εδώ κοιτάμε είναι το. Hoodoo LED, Power LED, Power Switch Reset. Είναι από την πλευρά. Αν μας σβήσει η κάμερα, παιδιά, να ξέρετε, μας κόβει και το ρεύμα. Α, ναι. Ανάβουμε το. Α, πάρα πολύ σημαντικό είναι να το βάλετε στο ρεύμα. Α, έχω το Tesdance εδώ. Εντάξει, δεν είναι τόσο πια σημαντικό. Είναι αρκετά, είναι αισθητά σημαντικό. Μόνο αν θέλεις να δεις αν δουλεύει. Ναι. Μόνο αν θες να ανάψεις. Ακριβώς. Δεν είναι αναγκαστικό, θα μπορούσε να το έχεις σαν έκθεμα. On. Για κάποιο περίεργο λόγο. Λοιπόν, κάποια έχουν κουμπιά, κάποια θέλουν να κάνεις αυτή τη βλακεία. Εγώ δεν κάνω αυτή τη βλακεία. Το ψαλίδι είναι καλός αγωγός. Είναι. Ναι ρε φίλε. Και κοιτάμε οθόνη τώρα. Κοιτάω τώρα. Έχουμε κόκκινο ακόμη. Ξεκολουθούμε. Όχι, ωραία. Ξεκοκκίνησαν όλα. VGA και παίζουμε. Ναι. Ωραία, άψογα. Το κλείνουμε. Πάρα πολύ ωραία. Μέχρι τώρα τα βήματα πηγαίνουν με τεράστια επιτυχία. Και πάμε να το βάλουμε στο κουτί του. Φύγαμε. Πάτσα το κουμπί. Πού πας? Να φέρω το Corsair Spec Alpha. Λοιπόν, αυτό είναι το κουτάκι. Είναι ομορφούλη, εντάξει. Δεν είναι άσχημο. Είναι λίγο deceptical. Sport design. Είναι λίγο deceptical. Είναι λίγο, όπα. Έχει αυτά τα ποδαράκια τα οποία πιάνουν πιο μεγαλύτερη επιφάνεια από ό,τι φαίνεται. Μεταξύ μας, εσωτερικά, μοιάζει με τα spec A, spec B, spec C. Αλλά εξωτερικά είναι αυτό το. Έκανε τώρα καλλιτεχνικό πλάνο και χαίρεσαι με τον εαυτό σου. Σταμάτα Δημήτρη. Πάρα σταμάτα πολύ, και συνέχισε. Σαν να μην έχεις αίσθηση του πόση καλλιτεχνία υπάρχει γύρω σου. Έχει τζαμάκι. Θα τα βγάλω μετά αυτά. Μην αγχώνεστε. Μην μου αγχώνεστε. Θα πορωθώ μετά. Ευάερο, ευήλιο. Λοιπόν, είναι πραγματικά σαν τα spec ABC. Απλά έχει πιο ωραία εμφάνιση. Επίσης, αυτά τα χαρακτηριστικά εδώ που πιάνει το πλαστικό έχει γωνίες. Γωνίες! Λακίες δηλαδή. Λοιπόν, μέσα έρχεται με 320R με φωτάκια, φαντάζομαι κόκκινα. Ένα απλό 140R, τρίπινα είναι όλα, δεν είναι PWM. Τρεις θήκες για μηχανικούς σκληρούς και δύο για SSD. Επίσης από πίσω μπορείς να μαουντάρεις άλλους δύο SSD δίσκους. Δύο, κάτσε να πω έχει κι άλλους. Μην το. Όχι, δύο. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε είναι το εξής. Λίγο είναι καλό να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε με το PC με το στήσιμο πριν ξεκινήσουμε. Yeah. Αυτό που σίγουρα. Έλα, βγες.
αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι η ψύκτρα μας είναι ένα 120, έχει ένα 120 radiator. Επίσης ξέρουμε ότι το συγκεκριμένο κουτί δεν παίρνει επάνω radiator, δεν χωράει. Οπότε θα το βάλουμε πίσω. Το πίσω φανάκι μένει η χύμα, οπότε μπορούμε να το τοποθετήσουμε κάτω, εδώ, μετά το τροφοδοτικό να φυσάει φρέσκο αέρα από κάτω στην κάρτα γραφικών. Τι λες, όχι ότι το χρειάζεται πολύ 1070, όλοι χρειάζονται φρέσκο αέρα. Θα το πάρει. Ωραία. Όλοι. Οπότε ξεκινάμε, το ξαπλώνω, τοποθετώ μέσα τη μητρική. Όλοι και... έτσι ξεκινάνε, Δημήτρη. Όντως, το ξαπλώνω πρώτα. Ωραία. Δεν έχει πάρα πολύ χώρο για cable management από πίσω, οπότε θα έχει ενδιαφέρον. Λίγο έχει περίεργο design για το με keep... αυτό με το sporting. Ισχύει. Τέτοια, αλλά... Είπα ένα ψέμα. Δεν... Κάμερα σε μένα. Είπα ότι μπροστά έχει 320 φανάκια. Έχει 2, λυπάμαι. Τέρμα κάτω δεν έχει, αλλά μπαίνει άλλο ένα. Συγγνώμη. Με έφτιασε ο Θοδωρός. Λοιπόν, για το cable management που έλεγα, δεν έχει πάρα πολύ χώρο από πίσω. Έχει ένα δάχτυλο με το ζόρι, αλλά έχει αυτή την έξτρα καμπύλη. Το καπάκι το πίσω, ώστε μπορείτε να έχετε άλλο ένα έξτρα δάχτυλο χώρο εδώ πέρα. Δεν είναι το πιο εύκολο, αλλά στο spec A και spec C που έχω φτιάξει, που είναι το ίδιο κουτί με άλλο καπάκι μπροστά, τα μάζεψα τα καλώδια, είναι μια χαρά. Λοιπόν, μητρική, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνει κάποιος πριν βάλει τη μητρική μες στο κουτί είναι να βάλει το... Το ξέρω κι εγώ. Το καλύτερο... Το μπλε. Μπλε. Rear input, input. Νομίζω ότι η επιστημονική ονομασία είναι... Το πράγμα. Εκείνο. Το κολλάρι. Εκείνο που με βάζει ο Δημήτρης, με αναγκάζει να βάζω σε κάθε υπολογιστή. Δεν το έκανα σήμερα, έτσι για να έχουμε να αλλάξουμε σκηνικό. Καλά έκανες, γιατί σκεφτόμουν απλά σε πόσα δευτερόλεπτα καλύτερα θα μπορούσα να το βάλω. Ισχύει. Αυτό... Έχω γίνει τρελά expert. Λοιπόν, θα πάρω όλα τα πίσω καλώδια στο που έχει εδώ. Ταιριάζει ένα κομμάτι αλουμίνιο. Η φίλη κορσέρ να πηγαίνει μπροστά. Θες κοφτάκι? Όχι, όχι. Πριόνι? Έχω κοφτάκι εκεί πέρα. Σήμερα το ετοίμασα, το έχω πρόχειρο. Πριόνι δεν έχεις? Έχω. Να πάω ψάξω. Μες στο σπίτι έχεις έχω... πριόνι. Αυτά τα μικρά τα πριόνια σωλήνες. Δεν είναι πριόνι αυτό τώρα, αυτό είναι πριονάκι. Θες πριονά, ρίξουμε κανένα δέντρο. Όταν φυτρώσει, ας φυτρώσει πρώτα κάτω εδώ μέσα και θα πάρουμε τα πριόνι. Εδώ το βάζω στο σχέδιο να το βγάλω. Σωστά, έτσι. Πολύ, πολύ έξυπνο. Διορατικό εκ μέρους μου μπορεί να πει κάποιος. Ίσως θα μπορούσε να πει πολλά πράγματα. Εντάξει, έβαλα εδώ το όμορφο MSI χαλάκι που μας στείλανε και έχει γίνει ήδη εδώ. Η πολύ όμορφη πατσαβούρα που μας στείλανε. Είναι. Σταμάτα. Σταμάτησε. Statement. Ναι, εντάξει. Έτσι, λέω. Βγάλω τη σακούλα αυτή από εδώ. Θυμάσαι που πήγαμε για φαγητό στην Καλαμαριά? Ναι. Και ήταν ένας με φουλάρι και πουκάμισο μακριμάνικο μέσα και στην ταβέρνα που τρώγαμε. Ναι, ρε. Και εκείνο statement ήταν. Ρε, συμφωνούσε φουλ. Ήταν αυτά... αντίστοιχο όχι statement. Φουλ... Αυτά τα. Τις ματήλες που φοράνε. Μπράβο, μπράβο. Αυτοί που το παίζουν λόρδι. Έχουν και εδώ τα ράπς. Πάρα πολύ καλή φίλη. Ο Σφίνο φοράει και. Ο Τόνι Σφίνο. Μπράβο. Να ήταν αυτό. Όχι, δεν ήταν. Βασικά ήταν λίγο νέο για Τόνι Σφίνο. Δεν ήταν, θα με αναγνώριζε. Θα τον αναγνώριζε, Γκρίμες. Λοιπόν, βρίσκουμε τις βιδούλες που είναι για τη μητρική. Εγώ λέω κάνα μπαμπλόμ και διάλεξε ένα σακουλάκι. Τόσο σακουλάκι έχει μέσα. Ένας εύκολος τρόπος να δοκιμάσετε πριν βάλει τη μητρική, να δοκιμάσετε ποια είναι, αλλά είμαι 99% σίγουρος ότι είναι αυτές οι βίδες. Αν κάνω λάθος, τι να κάνουμε. Προτείνετε μαγνητικό κατσαβίδι για κάθε αυτές τις δουλειές για να είναι η ζωή σας πιο εύκολη. Επίσης, αν έχετε παλιό μαγνητικό, πες να έχει απομαγνητιστεί. Πες ότι γλιστράει το μαγνητικό κατσαβίδι από το χέρι. Ναι. Και περνάει πάνω από τον υπερεξεργαστή. Ο ναι. Μαγνητισμός θα το καταστρέψει τον υπερεξεργαστή, Δημήτρη. Όχι. Γιατί όχι? Γιατί ο μαγνητισμός δεν κάνει ζημιά. Ωραία, πες με ένα άλλο τρόπο το οποίο μπορεί να καταστρέψει. Το σκληρό δίσκο μπορεί να καταστρέψει. Πού μπορώ να καταστρέψω έναν υπολογιστή, αλλά να μην φαίνεται ότι το κατέστρεψα? Να το πετάξει από το παράθυρο. Έτσι θα φαίνεται όμως, θα φαίνεται καθ' όλη τη διάρκεια που θα πέφτει. Να το βραχυκυκλώσεις. Άνα, για τώρα έρχεσαι στα λόγια μου. Αλλά παλιά τα κάναμε αυτά, δεν τα κάνουμε πλέον. Όπα, τα κάναμε παλιά, όταν ήμουν μικρός, φοιτητής βασικά, ναι. Και έκανα συχνά αναβαθμίσεις, δοκιμάζω, αυτό κάνω τώρα, δοκιμάζω να είναι σωστές οι βίδες χωρίς τη μητρική από πάνω την κρατσουνάω. Ήταν σωστές οι βίδες που διάλεξα, απλά με κουλάδι. Μπράβο, Δημήτρη. Όχι για το κουλάδι, κομμάτι για την επιλογή στη ζωή. Είχε εξοπλισμός 2 χρόνια εγγύηση, σωστά Θοδωρέ? Σωστά, θα πω. Οπότε πήγαινα σε γνωστό ελληνικό κατάστημα με hardware, έπαιρνα το hardware που το έσταζα, ρε παιδί μου, εκείνη την περίοδο. Okay. Και στον ένα χρόνο, ενώ ίσχυε εγγύηση, έκανα κάτι το οποίο δεν θα σας πω τι και χαλούσε η μητρική. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Και το συγκεκριμένο κατάστημα, επειδή είχε ωραία υποστήριξη τότε, καλές μέρες, σου έδινε πιστωτικό. Σου έδινε πόσο την πήρε στη μητρική, τόσο. Οπότε ορίστε λεφτά να πάρει άλλη μητρική. Και κάθε χρόνο έκανε αναβάθμιση. Πλέον δεν μπορείτε να κάνετε αυτά, γιατί. Κρίμα. Τα καλά παλιά τα χρόνια.
δεν ήταν ό,τι πιο έτοιμο έχω κάνει στη ζωή μου και δεν είμαι περήφανος γι' αυτό. Απλά είναι μια αστεία ιστορία την οποία μοιράστηκα μαζί σας. Εγώ κλωτσίσω κουτσάβι που με ενοχλούσε. Γιατί με ενοχλούσε. Ντροπή σου καταρχάς. Με γρύλιζε και ήταν απειλητικό απέναντί μας και ήταν χωρούσε στην παντόφλα μου. Και το κλώτσε. Και το έδωσα μια. Όταν λες το κλώτσε. Το μισό πήγε αριστερά. Σε μισή το άλλο μισό πήγε δεξιά. Καταρχάς αστειεύομαι φυσικά και δεν έχω χτυπήσει ποτέ ζώο. Έτσι, μπρο. Γιατί δεν έχω χτυπήσει ποτέ ζώο. Δηλαδή, όχι, έχω τρέλα με τα ζώα. Πιο πιθανό. Δεν έχω κανένα ενδιασμό, ειλικρινά το λέω. Δεν έχω κανένα ενδιασμό να σκοτώσω άνθρωπο. Μετά από 3 δευτερόλεπτα θα πίνω γκαζόζα. Αλλά. Το ότι ο Θόδωρος πίνει γκαζόζα σημαίνει ότι είναι χαλαρός, να ξέρετε. Ναι, αυτό σημαίνει. Αλλά ζώο δεν με πάει καρδιά, ρε φίλε. Δεν αξίζουν. Μία παρένθεση. Όταν βιδώνετε τη μητρική στο κουτί. Μη χτυπάτε ζώα. Έχετε το νου σα. Λοιπόν. Ότι δεν χρειάζεται να τη φύγετε. Τώρα είδα κάτι, είδα ότι δεν έχει καθόλου χώρο για να περάσω πίσω από το κουτί από εδώ το καλώδιο της τροφοδοσίας του επεξεργαστή. Οπότε, ξεβιδώνω πάλι τη μητρική και περνάω το καλώδιο από πίσω. Αν θες κάνει μια παύση, μιας και θα χρειαστεί να βάλουμε τη μητρική πάνω από το τροφοδοτικό, ας δείξουμε για το τροφοδοτικό τι παίζει. Λοιπόν, πολλά κουτιά όπως αυτό έχουν φιλτράκι για τη σκόνη από κάτω. Να μπαίνει ο αέρας, το τροφοδοτικό, το ανεμιστηράκι που έχει παίρνει αέρα και το βγάζει προς τα έξω. Μερικοί νομίζουν το αντίστροφο, γι' αυτό λένε βάλτο να κοιτάει προς το κουτί για να βγάζει δροσερό αέρα μέσα. Δεν ισχύει. Αυτό χρειάζεται μόνο αν έχετε λίγες εξόδους. Δεν θα το κάνω έτσι, εγώ θα το βάλω να παίρνει αέρα από κάτω. Προτίμηση είναι, έχει μικρές διαφορές με υπερελάχιστες. Οπότε το τοποθετούμε. Ένα. Και ένα δύο. Τρία. Και ένα τρία. Δηλαδή. Ωραία. Λοιπόν, το βιδόν και επανερχόμαστε, θα ξαναβάλω τη μητρική. Αυτό τώρα θα τα περάσω από πίσω. Το καλώδιο της, το επεξεργαστή. Κατάλαβα μαζί μου. Θα το περάσω από εδώ από πίσω. Θα βγει πίσω από τη μητρική ώστε να κουμποθεί. Δεν πιάνει χώρο μες στο κουτί και μας κόβει ροή αέρα κλπ. Ναι, μικρές θα είναι οι διαφορές. Με αυτό, κάποιοι μου είπαν άλλη φορά τζάμπα κάνεις cable management και διαφορές είναι μικρές επειδή ο Linus έβγαλε αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά ο Linus δεν έγραψε άλλα πράγματα, όπως αν έχεις παντού καλώδια που τα φυσάει αέρας, γεμίζει σκόνη, συσσωρεύεται μπίχλα στο PC κλπ. Τα οποία πηγαίνουν μετά στον εξοπλισμό σας και μπορούν να τον χαλάσουν εντός εισαγωγικών. Έτσι, δεν είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα, αλλά μπορεί αν πέσει ένα κομμάτι μπουκωμένη σκόνη καλωδίου πάνω σε ένα φανάκι της κάρτας γραφικού, μπορεί να το χαλάσει. Τι όπως το πεις, εγώ φανταζόμουν θα έριχνες μετεωρίτη, όχι κομμάτι. Ένα μετεωρίτη, απέσει ένα μετεωρίτη. Και δεν δώσεις πολύ έμφαση, πεις ένα κομμάτι. Και λέω ρε φίλε, τι θα πέσει τώρα. Ίσως υπερέβαλα λίγο. Εντάξει, λίγο το έδωσε σε ένταση. Έδωσε χρώμα, δεν ήταν άσχημο. Απλά δεν είναι παράλογος κάποιος ο οποίος κανονίζει καλά τη διαχείριση των καλωδίων στο κουτί του. Αυτό. Επιστρέφουμε στην τοποθέτηση της μητρικής αφού έχουμε περάσει το καλώδιο από πίσω. Μεγάλη της τροφοδοσίας. Όχι, είναι μεγάλη δουλειά, παιδιά. Όχι, δεν το είπα ειρωνικά. Είναι και εγώ το είπα κυριολεκτικά, Δημήτρη. Δεν ήθελα να υπονομεύσω τον κόπο σου. Λοιπόν, τώρα θα το φέρουμε αυτό. Το βάλουμε κατευθείαν πριν τη βιδώσουμε τη μητρική. Συγγνώμη. Γίτσες. Συγγνώμη, τι να κάνω. Δηλαδή, έκατσε κάτι στο λεμάρι. Πες να είναι ξηρή καρπή που έτρωγα πριν. Βασικά, ξηρή καρπή. Ούτε ξηρά τροφή. Αυτά τα. Τι βρώμη μου, ρε, που τρως για πρωινό. Βρώμη, είναι βράδυ. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα γιατί υπάρχει κάποιος κανόνας ο οποίος με αναγκάζει να τρώω δημητριακά με βρώμη και γάλα. Τρως για πρωινό. Ναι, αυτά που τρώω κανονικά για πρωινό, καμιά φορά γεμίζω μπολάκι και τα τρώω έτσι στεγνά. Γιατί τρως βρώμη, Θοδωρή, παχαίνει. Η βρώμη παχαίνει. Έτσι μου λένε. Βλέπεις κανένα άλλο που παχύει. Κάποιος γκρέιμερ είδε που έχω λίγη πάνω στο μπάγκο. Ναι. Να πει, γι' αυτό είσαι χοντρός. Έχεις βρώμη. Όχι, είναι τα πιτόγυρα, φίλε. Δεν είναι βρώμη. Εκτός αν βάζουν βρώμη στα πιτόγυρα και δεν το ξέρουμε. Οπότε σταματήστε τη βρώμη παχαίνει. Αλλά σκέψου το άλλο, έχεις δει χοντρό άλογο. Όχι. Ναι, παίζει, δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, στα καρτούν. Έχω δει χοντρό άλογο. Έχω δει κανονικά χοντρό άλογο. Έχω δει χοντρό μονόκερο. Του ταΐζανε ότι βρίσκανε εκεί πέρα. Όχι, ρινόκερο ήταν αυτό. Ρινόκερο ή μονόκερο. Πόσα κέρατα είχε. Ωραία. Λοιπόν, τοποθέτησα την τροφοδοσία εδώ πέρα όμορφα και ωραία να μην ενοχλεί τίποτα. Και βιδώνω τη μητρική και επιστρέφουμε τώρα, δεν χρειάζεται να. Μετέφερα το πίσω ανεμιστηράκι κάτω. Φαίνεται. Το βάλα κάτω το οποίο θα βάζει αέρα. Λοιπόν, ποιο είναι το σκεπτικό μου τώρα με το airflow. Πολλοί θα πείτε, Δημήτρη, θα έχεις ένα ανεμιστηράκι να βγάζει αέρα που θα είναι υψύκτρα και έχεις τρία να βάζουν. Δεν είναι υπερβολικά πολύ θετική πίεση. Ναι, αλλά έχουν φιλτράκια. Μέτρια φιλτράκια, αλλά είναι φιλτράκια όλα τα φανάκια. Επίσης, όλο το κουτί επάνω είναι τρίπιο. Οπότε, ό,τι έξτρα αέρα θα μπαίνει. Θα φεύγει προς τα πάνω. Αν έχει ζεσταθεί κιόλας από τα components, θα φεύγει ελεύθερα πάνω. Οπότε καλύτερα να έχουμε
μπόλικα έξτρα ανεμιστηράκια να βάζουν αέρα, παρά να έχω ίσα να βγάζουν ίσα να βγάζουν. Ίσα να εισάγουν αέρα, ίσα να εξάγουν αέρα από το κουτί. Εγώ να ρωτήσω όμως, θα έχει ναι. αρκετά φωτάκια για να βοηθάει το airflow? Θα έχει αρκετά φωτάκια. Το... Είναι και η μητρική, είναι RGB. Εδώ αυτό ανάβει το κομμάτι. Λοιπόν. Έτσι ναι. Έτσι λειτουργεί σωστά ένα μηχάνημα. Βέβαια. Τι, χωρίς φωτάκια. Λοιπόν, βάζουμε το 24-πινο της μητρικής, το οποίο είναι ίσως για μένα το μοναδικό όχι όμορφο component από όλα, γιατί έχει τα χρωματιστά καλώδια και συνδέω και το front panel λίγο μία, εκτός κάμερας, γιατί κοιτάτε τι κάνει το κάθε καλωδιάκι από το κουτί και το συνδέετε, είναι στην ουσία, τα έχουμε πει και σε παλιότερα βίντεο, νομίζω το είχαμε πει και πιο αναλυτικά. Λοιπόν, έχουμε το USB, όχι, αυτό είναι το audio για τα μπροστά τα καλωδιάκια. Πανικός γίνεται. Πού είστε? Έλα ρε, αυτά γράφουν επάνω. Ναι, και εδώ υπάρχει αυτή η ομάδα η οποία γράφει Hood Do LED, που είναι το λαμπάκι που αναβοσβήνει. Έχουμε το Power Switch, λογικά είναι αυτό. Όχι, το Power LED, το ότι είναι αναμένο. Στε Reset και Start Button. Αυτά μπαίνουν τέρμα κάτω συνήθως στη μητρική. Κοιτάτε που είναι το αντίστοιχο label και τα βάζετε στο Simplin όπως χρειάζεται. Κάποια δεν έχει σημασία το Simplin, κάποια έχουν, το γράφει στη μητρική. Οπότε θα συνδέσω όλα αυτά τώρα και θα επιστρέψουμε να βάλουμε την ψύκτρα. Ψύκτρα! Έβαλα τα καλωδιάκια, σύνδεσα και το USB 3, τα δύο USB 3 μπροστά του κουτιού και τώρα ανοίξουμε την ψύκτρα, θα δούμε τι παίζει. Έχω καιρό να, να βάλω ζελατίνα. Όχι, ζελατίνες, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Λοιπόν, πώς ανοίγεις? Θέλεις ένα ψαλίδι? Το βρήκα! Μπράβο, δεν ήταν θέμα χρόνου. Λοιπόν, τι έχει μέσα H80i? Α, δύο φανάκια. Οκ. Okay. Άρα είναι push pull, νόμιζα είναι μόνο push. Ωραία, άψογα. Οπότε δημιουργεί και λιγότερο θέμα με την πίεση του κουτιού. Θα έχουμε δύο φανάκια να φέρουν αέρα. Λοιπόν, και έχουμε εδώ την ψύκτρα και την αντλία. Ωραία. Λοιπόν, να τη δούμε λίγο. Μετά διαβάσω manuals και λοιπά για ακριβώς μην κάνω καμιά γκάφα. Πιο πανελάκι πρέπει να μπει από πίσω. Και να την εγκαταστήσουμε. Λοιπόν. Αντλία, ομορφούλα, είναι από τις καινούργιες της Corsair που δεν είναι πολύ χοντρές. Λοιπόν, χρειάζεται, μπαίνει στο panel, στο fan header της μητρικής και μετά έχει κατευθείαν έξοδο για τα δύο ανεμιστηράκια της ψύκτρας, τα οποία θα μπουν push-pull σε αυτήν, η οποία θα μπει στο πίσω μέρος του κουτιού. Εκτός απρόπτου, τώρα θα λίγο θα κλείσουμε την κάμερα, θα το μελετήσω, αν μπαίνω όλα σωστά, γιατί δεν τη μελέτησα, δεν ξέρω ακριβώς τι παίζει. Επίσης η Corsair έχει αυτά τα... Πλέον το braided το σωλήνα, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και είναι το πιο όμορφο all-in-one αυτή τη στιγμή στην αγορά όσον αφορά το σωλήνα. Θοδωρέ, έλα, ναι. Είμαστε Αύγουστος παρά ένα και συναρμολογούμε PC σε δωμάτιο χωρίς air condition. Εντάξει, έχει ανεμιστήρα μία. Πω, έχω δύο κάνει ρεύμα έτσι. Λιώσει. Από λοιπόν, μπαλκονόπορτα σε πόρτα. Status report. Βάλαμε την υδρόψυξη, μπήκε πίσω, είναι κρύβει μεγάλο κομμάτι της μητρικής, αλλά νομίζω είναι η πιο λογική λύση για εδώ πέρα. Ό,τι αέρας είχε έρθει από μπροστά θα καταλήξει εδώ πάνω, να φύγει πίσω να ψήξει και το να επεξεργαστεί ή πάνω εκτός. Λοιπόν, έκανα και ένα γρήγορο cable management, κάποια πράγματα, όλα εκτός από το καλώδιο του επεξεργαστή και της κάρτας γραφικών. Μείνανε δύο πράγματα να εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μέσα. Ο SSD, ο Force Helio 240 και η κάρτα γραφικών. Ας ξεκινήσουμε τον SSD. Έλα, η ουρά έμεινε. Ο λόγος που δεν βγάλαμε βίντεο την ψύκτρα, παιδιά, είναι δύο πράγματα, τρία. Ανοίξτε το manual, βήμα-βήμα λέει ποιο panel πρέπει να χρησιμοποιήσετε να βάλετε πίσω ανάλογα με το socket σας. Βάλαμε το σωστό. Μετά περνάς στις βίδες που πρέπει ανάλογα πάλι με το socket σας, το βιδώνεις μπροστά και μετά με τον κλασικό τρόπο βιδώνεις τις βίδες στην ψύκτρα και στο κουτί. Απλά λίγο πέδαμα, ήθελα και το Θόδωρο λίγο να βοηθήσει με τα... Δεν είναι και δικό μου αυτό το PC, οπότε πρόσεξε ιδιαίτερα μην του κάνω καμία ζημιά. Αυτό το PC δεν ξέρω ακριβώς που θα καταλήξει, αλλά ακολουθήστε M-Systems στο Facebook. Υπάρχει ενδεχόμενο να γίνει giveaway κάποια στιγμή. Αλλά δεν είμαι σίγουρος 100%, μην τους πειρίζετε τους ανθρώπους. Μπορεί να γίνει και από την MSI, ακολουθήστε και την MSI Europe. Μπορεί να γίνει από την Corsair. Εγώ άκουσα πάντως ότι δεν... Επειδή ανησυχούσα, λέω παιδιά, αυτό που θα χτίσω το πάρει άνθρωπο στο σπίτι του, λένε όχι, μην αγχώνεσαι με αυτό. Ακολούθα τους όλους και όποιος σταματήσει αυτό. Για να κάνει post, κάνα giveaway, όρμα του. Ναι, όρμα του. Α, εδώ έχει και βίδα το κουτί για τον SSD.
Κοσέρ, θα βάλω εγώ αν θέλω βίδα. Μου βάλεις εσύ πριν να γρατσούνεις στο SSD μου. Άκου πράγματα. Ενοχλητική οργάνωση. Δηλαδή, τι οργάνωση είναι, το έχεις σακουλάκι. Οργάνωση είναι να το έχεις εκεί που πρέπει, Δημήτρη. Τώρα θα το βιδώσω. Τώρα ναι, δηλαδή βγάζει νόημα. Κανένα για μένα να ξέρεις. Εντάξει, μπήκε. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, έχουμε βγάλαμε ένα... Τώρα τον καφέ σου. Ναι. Έχουμε βγάλει ένα καλώδιο τροφοδοσίας, το οποίο παίρνει ρεύμα... Α, ναι, τα φανάκια όλα, εκτός από το επεξεργαστή, το cooler, τα έχω συνδέσει στου κουτιού. Έχει fan controller με low, medium, high. Αυτό βάλαμε και τα έχει εδώ πέρα. Τα έβαλα εκεί τα φανάκια του κουτιού, όχι το επεξεργαστή. Ωραία. Οπότε, πάμε εδώ τώρα. Συνδέσουμε τροφοδοσία. Α, και το ένα σάτα καλώδιο, το οποίο καλά το θυμάμαι. Τραβήξουμε και αυτό από εδώ. Λίγο θα φαίνονται καλώδια και από εδώ. Εντάξει, είπαμε, δεν έχουμε το τέλειο σε cable management κουτάκι. Εντάξει, μετά και όλα, όταν θα μπουν και όλα, μπορούμε να το οργανώσουμε λίγο καλύτερα. Όταν μπουν όλα, θα τα σφίξουμε. Μην ανησυχείς. Δεν θέλω να ανησυχείς μόνο. Πώς είσαι? Πεθαίνω από τη ζέστη, ρε στον. Ναι, αλλά δεν αισθάνεσαι ικανοποίηση με αυτό το κάθε το κομμάτι, φτιάξει? Κάθε κομμάτι που μπαίνει σε αυτό το PC, είμαι και πιο κοντά στις διακοπές μου. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, βάζουμε στην άκρη τώρα όλα τα εξαρτήματα της ψύκτρας, τα οποία θα πάνε πίσω, γιατί δεν ξέρω τι θα πω. Λοιπόν, δροσίσου εσύ, καλοκαιρινό vlog. Καλοκαιρινό vlog. Δεν υπάρχει, ή το Δημήτρη. Α, μ' ακούτε, ακούγομαι. Φώναζε, κάνε εκείνο το. Είναι το πιο παλιό παιχνίδι του πλανήτη. Δεν ήταν τόσο δυσκέστητο. Δεν, εντάξει, ήταν εύθυμο. Μιλάβατε σε πουλίτσα της, τη φοβάμαι. Πολύ καλά έκανες για να μην μαζεύει σκόνη. Έχει γίνει το γραφείο πανικός. Φυσικά πρέπει να δουλεύετε οργανωμένα, αλλά εγώ είμαι ο Δημήτρης. Καθαρίζω μετά. Όμως, κάθε ψιλοκαθαρίζω. Ναι, δεν μπορείς να πεις. Όσο να, ένα σκούρινο σφουγγάρισμα. Απλά είμαι σε διακοπές ήδη. Τώρα θυμήθηκα ότι είναι το τελευταίο βίντεο της σεζόν αυτό, Θόδωρε. Ελπίζω να θυμάστε, Gamers, ότι τα λέμε το 1 Σεπτεμβρίου εμείς πάλι, έτσι. Μετά από αυτό το βίντεο. Άνα, γεια σου. Είδες. Δες στο χέρι σου κάρτα, αν θα μπεις. Δεν έχει χέρια η κάρτα. Δες στο χέρι. Μπορεί να έχει. Μπορεί να κάνει render χέρια στην οθόνη. Έτσι, ναι. Αν τις δώσεις. Ειλικρινά, παιδιά, είμαι μουσκεμά παντού. Δημήτρης 2016. Παντού. Καλά, εντάξει. Απλά στάζω. Δεν γυαλίζεις πάρα πολύ. Τι? Γυαλίζεις. Είμαι όλος μουσκεμά. Δεν υπάρχει, νομίζω, κάτι στεγνό πάνω μου αυτή τη στιγμή. Για να δούμε το Δημήτρη. Πω. Ναι, εν τω μεταξύ, όταν ξεκινήσαμε το βίντεο, είχε ένα ωραίο αεράκι έξτρα του φαν που φυσούσε, διαπερνούσε το σπίτι. Τέτοια ώρα στην Περαία που μένουμε, βγάζει πλήρη άπνοια. Τέλος, όχι, τροφοδοσία κάρτας γραφικών. Ναι, Δημήτρη, μην ξεχνάς τα πιο σημαντικά, όπως το να μην ρίξεις τον καφέ. Σταμάτα με αυτόν τον καφέ, όλο φοβάσαι. Μη φοβάσαι, Θόδωρε. Χωρίς φόβο και πάθος. Σωστά, εγώ καθαρίζω. Σωστά. Θόδωρε, να μου λες. Δημήτρη, εσύ καθαρίζεις. Αυτό. Τι θέλεις να σου πω ακριβώς? Μη λερώσω. Α, μην, εντάξει. Έλα, Δημήτρη, λίγο έμεινε. Έλα, μπορείς. Ένα ακόμα. Πούς! Τελευταία, 6 πινάκια και άλλα 2-8. Αυτό το... Μια χαρά. Κάπως. Ου. Πάει έτσι εδώ αυτό. Ούτε χθες δεν ήταν έτσι. Ούτε χθες δεν ήταν έτσι. Λοιπόν, όντως, κυριολεκτικά. Το ρίχνω μία στο ρεύμα, να δούμε ότι μπουτάρνει όλο αυτό το χαλάκι το κάτω που το έβαλα. Τι ωραίο. Τα χαλάκια τα ρίχνουν στη θάλασσα, τα κουκιά τα ρίχνουν στο ρεύμα. Ευχαριστώ μέσα για το. Δεν χαλάκι, πετσέτα είναι. Είναι πολύ όμορφο, Δημήτρη. Σκατά. Θα μπορούσες να πεις. Δεν είναι σκατά, είναι κόκκινο. Σκατά με περίοδο. Ντροπή σου. Ναι, όντως. Αχ, κλείσε το. Όχι, δεν το μανατζάρω, το βάλουμε μπρος. Το βάλουμε μπρος. Δεν κλείνω, θέλω να σε βλέπω να υποφέρεις. Το βάλουμε μπρος πρώτα. Ένα. Οθόνη. Έλα, εκεί το έχεις δίπλα, ήταν. Δύο. Ανοιχτή. Ωραία. Τρία. Ορθοδοτικό. Τρία. Και... Καλά είσαι από εκεί. Άναψε. Αυτά θυμήθηκα να τα βάλω σωστά, να βγάζουν προς τα έξω αυτά, όλο κάνω γκάφες. Κάνε τα τσέξ, ακόμη το πρώτο, πρέπει να του... Ωραία! Μπαίνουμε! Τάντα! Τέλεια. Γεια σου, Θόδωρε. Κάνεις παράσταση στον ανεμιστήρα? Ναι.
Βασικά αυτός μου κάνει παρέα. Λοιπόν, ακούστε τώρα ποια είναι η φάση, Gramers. Το κάνω έτσι, πας και ακούμε καλύτερα. Ακούστε ποια είναι η φάση. Συγγνώμη που δεν είδατε πολύ Θόδωρο σήμερα, αλλά έπρεπε να γίνει αυτό. Αυτό παίρνει Windows τώρα. Να το. Α, επίσης, η Corsair μας έστειλε και αυτά εδώ να τα δείξουμε. Να τα. Τα δείξαμε. Το M65 Pro είναι το mouse. Αυτό, RGB. Ισχύει. Και το K65 Pro. Όχι, ξέρω. Σκέτο. Και το K65 RGB είναι το keyboard. Να έχει τα κόκκινα red cherry switches. Τα αγαπημένα του Θόδωρο έχει. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα το βάλουμε Windows. Σιγά μη σε βάλω κλειδί. Trial. Θοδωρέ, βάλουμε το καπάκι. Πρέπει να βάλουμε το καπάκι, Δημήτρη, να κλείσουμε αυτή τη σεζόν. Πρέπει, με ένα καπάκι θα κλείσει αυτή τη σεζόν. Έτσι είναι. Αγαπημένη μας ανεμιστήρα. Ω, μεγάλο κομμάτι του καναλιού. Νομίζω στο επόμενο λογοτύπο που θα κάνουμε θα έχει μέσα και τον ανεμιστήρα. Και τον ανεμιστήρα μαζί με το φραπέ, έτσι. Κανονικά. Σταδαράκι. Να, γκρέμες, δείτε. Θα βγάλουμε βράνι και με κοροϊδεύετε στο Facebook μετά. Λοιπόν, θα τοποθετήσουμε πρώτα και μετά. Να σε πω κάτι καλό. Πες μου. Έχει και άλλη μεμβράνη. Το ξέρω. Πρώτα είπα να την βάλω και να την αφαιρέσω ενώ θα είναι. Φαντάστηκα, απλά είπα να το αναφέρω. Σμπρώξε. Καλά είσαι νομίζω. Έτοιμο. Μπράβο Δημήτρη. Θα βάλω έτσι να τα ξανατοποθετήσω μετά γιατί θα ξαναμεταφερθεί αυτό. Κρίμα είναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Τατα. Ομορφούλη έγινε, εντάξει. Δεν είναι άσχημο. Δεν μπορείς να πεις. Λοιπόν, έτσι επειδή κάτσε, το κάνω, είναι έτσι. Και το τελευταίο βίντεο της σεζόν. Σεζλόγκ. Έτσι, να πούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε για ακόμα μία σεζόν. Ήταν και ωραία σεζόν κιόλας. Ναι, ωραία παιχνιδάκια είχε. 10.000 συνδρομητές φέτος. 100, συγγνώμη, ναι. 10.000. Φτάσαμε τους 5 φέτος. 5 συνδρομητές. Ευχαριστώ, μαμά. Καλώς ορίσατε, νέοι Gramers. Οπότε να είστε καλά για την παρέα μας. Κρατήσατε για ακόμη μια χρονιά. Τι να πω, ελπίζουμε η επόμενη να είναι ακόμη καλύτερη. Θα προσπαθήσουμε από δική μας μεριά να ανεβάσουμε την ποιότητα του υλικού. Τώρα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ιδέες υπάρχουν, χρόνος προσπαθούμε. Θα βρεθεί, μην ανησυχείς. Αν δεν ήσασταν εσείς εδώ, δεν θα είχαμε τίποτα αυτή τη στιγμή στο κανάλι. Δεν θα φτιάχνουμε αυτό το. Στο τέλος του βίντεο παίζει να έχω όμορφα πλάνα του πισιού και ίσως benchmark σαν προλάβω. Εντάξει, εγώ δεν θα κοιμηθώ σήμερα. Ο Θόδωρος φεύγει διακοπές. Εγώ φεύγω με το που κλείσει το βίντεο, φεύγω. Ενώ βλέπετε εσείς αυτό το βίντεο, ο Θόδωρος είναι σε κάποια παραλία. Εγώ κάνω μπάνιο αυτή τη στιγμή. Και μπορεί να βυθιστείς, να γίνεις ναυαγός. Μπορεί. Εγώ σου λέω ότι. Η ζωή κρύβει πολλές εκπλήξεις, Δημήτρη. Δεν ξέρεις τι σε ξημερώνει. Λοιπόν, από 1 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα είναι Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, 3 η ώρα το μεσημέρι στο YouTube καινούργια επεισόδια. Παρασκευές στις 9 το βράδυ, twitch.tv/gamers κάνουμε live streams. Ναι. Σάββατα, hardware video, ελπίζω του χρόνου λίγο πιο τακτικά και λίγο πιο οργανωμένα από μέρους μου. Και Κυριακές vlogs, σαν αυτό. Social media είναι όλα κάτω στην περιγραφή. Ακολούθησε τα για να μαθαίνεις πράγματα, ειδικά τώρα εποχή που δεν βγάζουμε στάνταρ υλικό. Ο Αύγουστος θα έχει διάφορα δέσποτα γιατί. Και εμείς παιδιά είμαστε, ακριβώς, δεν μπορούμε να κρατηθούμε μακριά από τα παιχνίδια. Gramers.inkersclub.com το θυμήθηκα. Για επίσημα προϊόντα Gramers, κοντομάνικα, σουβέρ, αφίσες. Σουβλάκια. Σουβλάκια δεν έχουμε ακόμη. Θα βγάζουμε Gramers σουβλάκια. Ευχαριστούμε και πάλι. Τα λέμε από την επόμενη σεζόν από 1 Σεπτεμβρίου. Αντίο, νέα παιχνιδάκια, νέες βλακίες. Καλό μου καλοκαίρι. Γέμισμα και δικό μου Θοδωρέ. Εγώ την άλλη εβδομάδα θα πάω και εγώ διακοπές. Εντάξει, περαστικά Δημήτρη. Γεια σας, ευχαριστούμε. Αντίο, παιδες και παιδούλες. Και ποια είναι αυτή. Σκυλιά, γατιά, αν είχατε να μας βλέπουν. Γατιά. Κάστορες, σκίουρους,
Κάποιοι έχουν κατοικίδια possum, iguana. Δεν νομίζω να. Αν έχεις possum, γράψεις στα σχόλια. Αν έχεις possum και iguana, γράψεις και στα σχόλια. Να έρθω εδώ λίγο να σε πιάνει το φως. Τι άλλο. Γενικότερα, ό,τι κατοικίδιο έχετε και μας χαιρετάει, γράψτε στα σχόλια. Από εμάς, καλό καλοκαίρι. Μην πλησιάζεις. Γιατί! Ούρκι, να βαφάγα στάουσα. Ναι, άξι για τον άντρα. Τι λέει, παιδιά, εδώ. Τι έχουμε, μη με κουπάς. Για κάτσε, ακόμα δεν γίναμε φίλοι. Όπα, καινούριο. Δημήτρη, δεν ξέρω να κάνω μοντάζ, τα αστεία και λαπίσω τώρα. Πάρε ρόπαλο, σκίστον. Εκτοπίσου. Εκτοπίσου κι εσύ. Όπα, δεν τον έφαγα. Ω, εκτοπίσου κι άλλο. Εκτοπίστηκε. Because it's thriller. Thriller night. Φίλε, ίδιο είναι. Hehehehe